Να πάμε τώρα και στο θέμα των εμβολίων, διότι το εμβόλιο θα αποτελέσει διαβατήριο για τομείς της δημόσιας ζωής μας. Σωστά. Να σου πω πρώτα ότι τα συμπεράσματα αυτής της δοκιμής θα τα έχουμε μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Μιλάς τώρα για το φάρμακο κατά του κορονοϊού. Για το φάρμακο κατά του κορονοϊού θα τα έχουμε μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Ναι. Δηλαδή, σε 2 μήνες θα ξέρουμε αν το φάρμακο αυτό είναι αποτελεσματικό ή όχι. Ωραία, είναι πάμε κρίσιμη στα δεύτερη φάση. Λοιπόν. Πάμε στα εμβόλια, το οποίο είναι εξίσου ένα σημαντικό θέμα. Θα το δούμε μπροστά μας και μας αφορά όλους. Η επιτροπή η οποία έχει συσταθεί είναι 2 υποεπιτροπές από τους λοιμοξιολόγους. Εντός του επόμενου μήνα θα δώσουν την εισήγησή τους στην κυβέρνηση για το αν θα εφαρμοστεί στον τουρισμό, τις μετακινήσεις, την εστίαση και την εργασία. Τι σημαίνει να πω πολύ γρήγορα αυτά για τον τουρισμό, ο κόσμος το ξέρει. Για τις μετακινήσεις είναι πολύ πιθανό να εισηγηθεί η επιτροπή, να μην χρειάζεται κανένα έγγραφο μετακίνησης ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που χρειάζεται για τη μετακίνησή του. Ένας που έχει εμβολιασμένο να έχει απλά το πιστοποιητικό του εμβολιασμού, το οποίο είναι και σε ψηφιακή μορφή. Για την εστίαση παρουσιάζει ενδιαφέρον, ενδεχομένως να δούμε στην Ελλάδα όποιος έχει εμβολιαστεί να μην χρειάζεται, για παράδειγμα, να φορά μάσκα είτε εκεί ή σε κάποιο άλλο χώρο. Έχει ενδιαφέρον βέβαια πώς θα γίνει το έλεγχο σε αυτό. Δηλαδή, μπαίνοντας στο μπαρ, θα δείχνω αν έχω εμβολιαστεί. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό. Πολύ σημαντικά πράγματα. Ξαναλέω, μετά το Πάσχα θα τα δούμε μπροστά μας σε όλη την Ευρώπη. Αυτά γιατί γίνεται συζήτηση στις Βρυξέλλες. Το θέμα το τέταρτο που έχουμε πληροφορηθεί είναι ότι για την εργασία ενδεχομένως να μην χρειάζεται κάποιος να κάνει το υποχρεωτικό self-test από τη στιγμή που έχει εμβολιαστεί. Μειώνεται έτσι και ο αριθμός των ανθρώπων που πρέπει να κάνουν self-test και ταλαιπωρία τους βεβαίως και των ίδιων και των επιχειρηματιών. Αλλά μπαίνουμε σε άλλες πραγματικότητες. Κλείνοντας, θέλω να σου πω ότι στις Βρυξέλλες το επόμενο διάστημα συζητούν το συγκεκριμένο θέμα. Οι πληροφορίες του Μέγκα λένε ότι προσανατολίζονται στο να υπάρχει μια οδηγία από πλευράς Βρυξελών πάντα μόνο για τον τουρισμό. Αυτό σημαίνει ότι τα εθνικά κοινοβούλια πια θα είναι υπεύθυνα να αποφασίσουν για τις χώρες τους, για το εσωτερικό τους, πού θα εφαρμόζουν και πού όχι το πιστοποιητικό. Δύσκολα πράγματα και πολύ ενδιαφέροντα στην πορεία. Να τα δούμε στην πορεία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Χριστάκο.